Πάμε να συζητήσουμε τώρα πώς βλέπει την απόφαση αυτή η πλευρά του δολοφονημένου παιδιού, του Αλέξανδρου του Γρηγορόπουλου. Είναι μαζί μας η δικηγόρος οικογένειας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς βλέπετε εξ αρχής, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την απόφαση, για το ότι θα βρεθεί πλέον εκτός φυλακής ο επαμεινώντας Κορκονέας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη και είναι ντροπή για τα πρόσωπα εντός δικαιοσύνης που μεθόδευσαν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήρθε εν εθρία. Εμείς το έχουμε καταγγείλει από τις 11 Μαΐου. Μεθοδεύθηκε με τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο και προαναγγέλθηκε η νέα αποφυλάκηση Κορκονέα. Η υπεράσπιση Κορκονέα, όπως είχαμε πληροφορηθεί ήδη από τότε, ναι, κόμπαζε ότι είχε εξασφαλίσει την αποφυλάκησή του. Είχε ήδη μεθοδευτεί να αποκλειστεί η πλευρά της οικογένειας του Αλέξανδρου από τη δίκη με εντολή του εισαγγελέα να μην κλητευτούμε. Και στη συνέχεια, όταν τους πήραμε είδηση, εμφανιστήκαμε στη δίκη και διαμαρτυρηθήκαμε. Μας κλήτευσαν μεν σε επόμενη δικάσιμο, φρόντισαν όμως οι δικάσιμος να είναι συντομότατοι στην ίδια σύνοδο ενόρκων, στο ίδιο δικαστικό έτος, χωρίς εγγύησης δίκαιης δίκης και κυρίως, όταν εμφανιστήκαμε στις 8 Ιουνίου διεκδικώντας να ασκήσουμε συγκεκριμένα δικονομικά δικαιώματα, αυτά τα οποία έχουν οι διάδικοι και έχει η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή η πλευρά του θύματος στο δικαιϊκό μας σύστημα, υπήρξε μια οργανωμένη αντίδραση των τακτικών δικαστών του δικαστηρίου, οι οποίες φρόντισαν να μας αποκλείσουν από το να μας ακούσουν οι ένορκοι για οποιοδήποτε θέμα, φρόντισαν δε να αποκλείσουν από το να ακούσουν οι ένορκοι και οποιοδήποτε στοιχείο της υπόθεσης. Αυτό που καταγγέλλεται είναι πάρα πολύ σοβαρό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Φυσικά, δηλαδή, είναι πάρα εδώ πολύ σοβαρό. Δείχνει, πώς το λένε, το λιγότερο μπορείς να το χαρακτηρίσεις, είναι διαπλεκόμενο αυτή η ιστορία. Εμείς κάνουμε εν πλήρη συνειδήση αυτή την καταγγελία, επωνύμως και δημοσίως. Ξέρετε ότι εγώ ούτε τα λόγια μου μασά, ούτε ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, ούτε παίζουμε με εντυπώσεις ή με τις λέξεις. Αυτό που λέμε το εννοούμε και γι' αυτό ακριβώς το είπαμε και εγκαίρως και προκαταβολικά. Δεν το λέμε εκ των υστέρων, μάλιστα, ώστε να κατηγορηθούμε ότι εξ αποτελέσματος αντιδρούμε. Οι επόμενες κινήσεις σας? Εμείς θα κάνουμε διάβημα την Πέμπτη στις 10 η ώρα το πρωί, επίσημο διάβημα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και θα ζητήσουμε πρώτον να ασκήσει εκ νέου αναίρεση την απόφαση, η οποία είναι σαφώς αναιρεταία, και δεύτερον και πολύ σοβαρότερο, να γίνει πειθαρχική και ποινική διερεύνηση των περιστάσεων υπό τις οποίες μεθοδεύθηκε η έκδοση της απόφασης αυτής, να διερευνηθεί εάν υπήρξε επηρεασμός δικαστικών προσώπων και ενόρκων και να διερευνηθεί πολύ συγκεκριμένα τι ακριβώς συνέβη από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 28 Ιουνίου, στην διακοπή δηλαδή που έδωσε το δικαστήριο με αίτημα της υπεράσπισης, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να δοθούν 3 εβδομάδες κούφιες με κληρωμένη τη σύνθεση των ενόρκων και με αίτημα της υπεράσπισης. Τα λέω αυτά πάρα πολύ συνειδητά, γιατί τα ίδια ζήσαμε το 19 με άλλη σύνθεση, με άλλα δικαστικά πρόσωπα και άλλους ενόρκους, αλλά με τους ίδιους συνηγόρους υπεράσπισης, με τις ίδιες μεθοδεύσεις. Αυτά δεν μπορεί να μείνουν έτσι, ούτε μπορεί κανείς κατά αυτόν τον τρόπο να φτύνει το αίσθημα δικαίου των πολιτών και την ίδια τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν είναι παιχνιδάκι κάποιον, είναι αξίωση δημοκρατική και δικαίωμα αναφέρεται των πολιτών και της κοινωνίας. Και αυτή η μάνα, η μάνα του Αλέξανδρου, η οποία βασανίζεται 14 χρόνια σε αυτή την υπόθεση, δικαιούται επιτέλους να της απαντήσει κάποιος γιατί αυτή η παρασκηνιακή οργιώδης ενεργοποίηση εδώ και 14 χρόνια για να πέσει στα μαλακά ο δολοφόνος του παιδιού του. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα ξαναεπικοινωνήσουμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, και πρέπει να το παρακολουθείτε, γιατί μόνο η δημοσιότητα και η δημοσιοποίηση μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες και την κοινωνία από την κακοδικία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια.